Και πάμε να συνεχίσουμε με τον Μπάμπη Χριστόγλου. Έλα Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω και το πιάνο, το... ξεκίνα εσύ όπως θέλεις. Έλα. Επέστρεψαν τα χαμόγελα στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι μια μεστή, μια απολαυστική βραδιά από τον Ολυμπιακό σήμερα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να έχει κανένας παράπονο από τους φίλους του Ολυμπιακού. Το έβλεπες και φεύγοντας από το γήπεδο ότι υπάρχουν χαμόγελα, υπάρχουν πια πάλι η κατήφια που υπήρχε στα προηγούμενα πριν με την Γκρίμπαρ εποχή, δηλαδή έχει επιστρέψει με χαμόγελα. Νομίζω ότι τους το έδωσαν σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού, παρόλο τις αλλαγές, παρόλο που στην αρχή κάποιοι μουρμούρισαν τώρα που πας με τον Ιμπόρα, φεύγοντας έλεγαν τι Ιμπόρα είναι αυτός. Γιατί πραγματικά σήμερα ο Ιμπόρα ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν παντού, έκανε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Θύμισε σε πολλούς γιατί έχει 4 ευρωπαϊκά στην πλάτη του και γιατί δεν μπορεί κανείς να μην υπολογίσει την εμπειρία και τον ποδοσφαιριστή Ιμπόρα. Ο Ολυμπιακός όμως είχε και άλλους καλούς παίκτες. Σήμερα είχε ένα Ποντένισε που στο δεύτερο γκολ κατάπιε την αριστερή, τη δεξιά μπάλον πλευρά του ΠΑΟΚ και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ζέσου Μάρτινς. Είχε έναν Ρίτσαρντ αριστερά που πραγματικά ήταν απροσπέλαστος αλλά βοηθούσε και στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού και δεν μπορώ να δω κάποιον που να υστέρησε από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος φοβισμένος, ταλαιπωρημένος, δεν ξέρω τι... Ταλαιπωρημένος περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι η διαφορά στο σημερινό παιχνίδι έγινε εν τέλει από την επιλογή του Μεντιλίμπαρ να διευρύνει τόσο πολύ το rotation. Για εμένα εκεί κρίθηκε. Και παρότι λες ότι ο Ολυμπιακός με αυτόν τον προπονητή δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει χημεία μεταξύ όλων των προσώπων, γιατί πολλοί από αυτούς πρώτη φορά συναντιόντουσαν στην ίδια δεκάδα με Μεντιλίμπαρ προπονητή, κατάφεραν να δείξουν μια σοβαρότητα η οποία ήταν αρκετή, πιστεύω, για να μην απειληθούν σε πρώτη φάση από τον ΠΑΟΚ. Έπαιξαν αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός, είτε είναι μέσα ο Ελκαμπή, είτε είναι ο Ναβάρο, είτε είναι κάποιος άλλος, δηλαδή και γενικότερα στους παίκτες, είτε είναι ο Ροντινέη από τη δεξιά, είτε είναι ο Κίνη, είτε είναι από την αριστερή πλευρά ο Ορτέγκα, είτε είναι ο Ρίτσαρντ, να μην σου πω ότι στα δικά μου μάτια φαίνεται ότι ο Ρίτσαρντ πρέπει να μπει λίγο πιο μπροστά από τον Ορτέγκα σύμφωνα με τις εμφανίσεις που κάνει. Δηλαδή είναι όσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί, πραγματικά έχει δώσει το κάτι παραπάνω που όχι ότι δεν το δίνει ο Ορτέγκα μέχρι στιγμής. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, έτσι, αλλά σήμερα ο Ρίτσαρντ έδειξε ότι πρέπει να είναι λίγο πιο μπροστά από τον Ορτέγκα. Ο Άμπι έδειξε ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα υπόλοιπα στόπερ του Ολυμπιακού. Εντάξει, από τον Κάρμο έχουν να ζηλέψουν όλοι. Ναι, όχι. Ναι, από τον Κάρμο, δηλαδή, ο Κάρμο πρέπει να είναι ο πρώτος, ο συλλογάτης και μετά τον οποιονδήποτε βάλει. Νομίζω ότι είτε αυτός ήταν σήμερα ο Ρέτσος με τον Άμπι, ήταν ο Ντόι προχθές που και αυτός έκανε μεγάλη εμφάνιση στο ευρωπαϊκό με τους Τούρκους. Νομίζω ότι είναι επανέρχεται η ποδοσφαιρική λογική στον Ολυμπιακό που έχει φτάσει δηλαδή από την εποχή του Βάσκου προπονητή. Η ποδοσφαιρική λογική υπάρχει πια στον Ολυμπιακό και το βλέπει και το βλέπει και ο κόσμος και το χαίρεται και άσχετα το τι θα κάνει στο τέλος ο Ολυμπιακός, αν θα μπορέσει να πάει στο τελικό, αν θα μπορέσει να αγγίξει το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε άλλο, η ποδοσφαιρική λογική είναι εδώ. Και από τη στιγμή που η ποδοσφαιρική λογική είναι εδώ, με κάποια κομμάτια του Βάσκου προπονητή το καλοκαίρι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ξαναζωντανέψει, θα ξαναρχίσει να κάνει πράγματα που έκανε και στα προηγούμενα χρόνια. Ωραία, νομίζω μπάμε. Ότι αυτό είναι η βασική εικόνα που βγαίνει σήμερα από το Καραϊσκάκι. Και ένας κόσμος πολύ ζεστός, πολύ ζωντανός, πολύ χωρίς καμία ακρότητα κτλ. Παρόλο που ο Λουτσέσκου και η γύρω από τον Λουτσέσκου προκάλεσαν αρκετές φορές. Αυτό θέλω να το πω. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά τίποτα, δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Ωραία, ωραία Μπάμπη. Σε ευχαριστώ. Αυτά.